Λοιπόν, επιστροφή εδώ επί του πιεστηρίου. Τώρα, το αν θα σεβαστεί η κυβέρνηση την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που κρίνει τις σταγματικές τις περικοπές των συντάξεων, είναι ένα ερώτημα. Θα σεβαστεί, αλλά μακροπρόθεσμα. Πρέπει μακροπρόθεσμα, γιατί άμα δεν υπάρχει ταμείο, αν το ταμείο είναι μείον, η υποχρέωση είναι άμα υπάρχει. Αν δεν υπάρχει. Και η προηγούμενη είχε πάρει αποφάσει. Και η προηγούμενη κυβέρνηση της είχε βγει μία από αυτές αποφάσεις, δεν τη σεβάστηκε. Λοιπόν, Νίκο, τι θέλεις να πεις. Όχι, συγγνώμη, τη σέβεται. Είναι ενεργή υποχρέωση το μέλλον. Για το μέλλον. Το μέλλον, το μέλλον. Για πες μας και ερχόμαστε εμείς. Κοιτάξτε, να δείτε, μην παίρνουμε τόσο αψήφιστα ότι έχουμε χρόνο, δεν έχουμε χρόνο γιατί δεν έχουμε χρήματα. Αν είχαμε χρήματα, χρόνο θα είχαμε. Αλλά απ' την άλλη, αν γίνει οτιδήποτε και υπάρξει εμπλοκή, ρήξη, όπως θέλετε πες το, οι συνέπειες θα είναι μεγάλες. Δηλαδή. Για παράδειγμα, λέμε τώρα εμείς για το τι θα συμβεί. Ξέρετε, όταν λέμε ότι. Είχε πριν με συγχωρείτε, δεν λέμε... ο Γιώργο. Λέμε για την. Ναι. Το μετέφερε ως ρεπορτάζ απ' έξω. Ναι, ναι, λέμε για τον Ντράγκη. Δεν υπάρχει χρεοκοπία. Να σας πω εγώ για τον Ντράγκη. Ακόμα και πω εγώ ομόλογα, ναι. Να σας πω εγώ για τον Ντράγκη. Ο Ντράγκη αυτή τη στιγμή παρέχει ρευστότητα σε ελληνικές τράπεζες μέσω του ELA. Ναι. Αυτό τι σημαίνει. Σταγόνα, ότι... σταγόνα. Όχι, δεν είναι σταγόνα. Σταγόνα. Την προηγούμενη εβδομάδα δώσανε και 2,3 δις. Ίσως να ξέρανε το τι θα συμβεί αυτή την εβδομάδα. Όχι, λίγανε 3-3 εκατομμύρια. Λίγανε. Τρέζουν. Να μην μείνουμε σε αυτό. Και έπρεπε να τα πάρουν οι τράπεζες πίσω. Ο Ντράγκη λοιπόν, όταν παίρνει, λέμε ομόλογα, από τις ελληνικές τράπεζες. Στο 50% ναι. Είναι το κούρεμα. Δεν είναι ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Οι τράπεζες, τα κολάτερα τα οποία καταθέτουν, δεν είναι κάποια ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Καταθέτουν ενέχειρα δανείων από μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή οι ελληνικές τράπεζες, για να έχουν πάρει μια ρευστότητα 85-90 δις, έχουν καταθέσει πάνω από 140 δις εγγυήσεις ελληνικών μεγάλων εταιριών. Έχει πάρει τον ΕΛΠΕ, που έχει δώσει. Τον ΕΛΠΕ, του Βαρδινό Γιάννη, του Λάτσι, οποιοδήποτε άλλο είναι, του Μυτιλινέου. Όσες μεγάλες, καλές, βιώσιμες εξαγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες κρίνονται ότι είναι φερέγγιες, αυτά τα δάνεια δίνονται ως ενέχειρο στην ECB. Σε περίπτωση λοιπόν που γίνει οτιδήποτε, όλες αυτές οι ελληνικές επιχειρήσεις περνάνε στον άμεσο έλεγχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Χάνεται. Μην λέμε λοιπόν ότι είναι τόσο απλά τα πράγματα. Μην νομίζουμε ότι είναι ομόλογα τα οποία εκδίδει το κράτος. Οι τράπεζες παίρνουν τη ρευστότητα με βάση τα ενέχειρα των δανείων που έχουν δώσει σε καλές, μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις. Δεύτερον, αυτό νομίζω δεν είναι ίσως κατανοητό και στο πολιτικό προσωπικό της κυβερνήσεως. Θεωρούν ότι είναι κάτι των εφελώδες και ότι εντάξει κλπ. Δεύτερον, το capital control που λέμε, ενδεχομένως κάποια στιγμή θα οδηγηθεί η χώρα εκεί. Ναι, αλλά σου λέει 300 ευρώ την ημέρα, ορίστε. Κάθε πολίτης. Δεν είναι 300 ευρώ. Αν μπει, θα είναι 50 ευρώ. Και 50 ευρώ. Ναι, παιδιά, 400 ευρώ. Δεν είναι το θέμα. Θα συμβεί, είναι το ευρώ. Το θέμα είναι. Συγγνώμη, 400 ευρώ την ημέρα να είναι η δυναμική που θα απελευθερωθεί, θα είναι εκρηκτική. Δηλαδή, θα γίνει τέτοιο bank run. Αν γίνει capital control. Δεν είναι αυτό. Πώς θα γίνει η bank run αυτό? Η δυναμική που λέει όντως είναι αυτή. Είναι αυτό που λέει ο κ. Μαχαίρος. Έχουμε φτιάξει ένα ψευτοδίλημα. Ναι. Το ψευτοδίλημα είναι ή πληρώνουμε τη δόση, ναι, ή πληρώνουμε τους μισθούς και τις συντάξεις. Ναι. Αν αυτό το μήνα δεν πληρώσεις για παράδειγμα τη δόση και πληρώσεις τους μισθούς και τις συντάξεις, είναι απολύτως βέβαιο ότι τον άλλο μήνα δεν θα έχεις να πληρώσεις ούτε τους μισθούς και τις συντάξεις. Ακριβώς. Γιατί δεν θα έχεις. Ακριβώς. Διότι πρώτον θα καταρρεύσουν τα φορολογικά έσοδα. Πέστε μου ποιος θα πάει να πληρώσει η εφορία. Αυτά είναι τα έσοδα του κράτους. Από την εφορία τα μαζεύει και θα δημιουργηθεί μια κατάσταση στις τράπεζες η οποία δεν μπορεί να την προβλέψει. Αυτό θα συμβεί μόνο εάν γίνει δέσμευση καταθέσεων. Άμα γίνει δέσμευση καταθέσεων. Άρα, σε περίπτωση ρήξη θα έχουμε και δέσμευση καταθέσεων. Την πιθανότητα και το φάσμα της προεκοπίας. Εάν κάνεις όλες αυτές τις μέρες, θα τις συζητάνε πολύ. Και λέω εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Εδώ ακούμε επιχειρήματα στις τηλεοράσεις και σε εκπομπές ότι και τι έχουν να χάσουμε, λέει. Δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Έχουμε να χάσουμε πάρα πολλά με την πολύ το λένε αυτό, Χρήστο. Δεν θα πούμε. Εάν σταματήσει να πληρώνει αυτό. Ναι, να το ξεκαθαρίσω. Να το ολοκληρώσω. Ναι. Δεν θα πούμε. Είναι λάθος αυτό που λέμε. Θα μπούμε σαν χαρτογράφητα νερά. Όχι. Δεν θα μπούμε σαν χαρτογράφητα νερά. Είναι απολύτως χαρτογραφημένα. Είναι τα νερά της απελπισίας. Θα γυρίσει η χώρα
δεκαετίες πίσω, στιγμή, θα την πληρώσουν οι πιο φτωχοί και αν θέλετε και πολιτικά, όχι, θα την πληρώσει η αριστερά συγκεκριμένα, σε όλες τις αποχρώσεις. Όχι, συγκεκριμένα πράγματα. Έγινε με τον Δονοτού, δεν πλήρωσε. Δεν είναι συνέβη όμως αυτό που λες. Όχι, δεν έγινε αυτό, αυτό είναι με συμφωνία με τον Δονοτού. Όχι, δεν είναι με συμφωνία. Βεβαίως, με συμφωνία με τον Δονοτού. Συμφώνησε τον Δονοτού. Όχι και προβλέπεται από το καταστατικό. Δεν είναι δεν πλήρωσε. Μαζέψανε τις δόσεις και δεν πληρώνεις έξω την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σε ένα μήνα έχει δυνατότητα να στο κηρύξει πιστωτικό γεγονός. Τη συμφέρει εδώ. Όχι, όχι, τη συμφέρει. Ένα μήνα στην Ελλάδα. Μην τα βλέπω απροπίμα. Τη συμφέρει. Τη Ουγγάντα. Τι να συμφέρει, ποιο να συμφέρει. Όχι για τα. Την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η γνώμη μου είναι ότι όσο δεν συμφέρει την Ελλάδα η χρεοκοπία. Εντάξει, άλλο τόσο δεν συμφέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην μπλέκουμε το πιστωτικό γεγονός. Αλλά το θέμα είναι να μην φτάσουμε στην χρεοκοπία. Μην μπλέκουμε το πιστωτικό γεγονός. Μπορεί να μην έχουμε πιστωτικό γεγονός. Η χρεοκοπία το δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις. Δεν υπάρχει μία δημοσκόπηση που να το λέει για τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων. Η χρεοκοπία είναι χειρότερη και από τη χειρότερη συμφωνία. Λοιπόν, εδώ όντως η συμφωνία των δανειστών. Δεν είναι τόσο απλά. Σέρνει στον κόσμο. Είναι αρμαγεδόν. Να του πάει 300 ευρώ τη σύνταξη. Με αυτό προσπαθάσουμε να το ολοκληρώσουμε. Δεν η συμφωνία είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει. Γι' αυτό η κυβέρνηση. Αλλά αυτό δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση. Αφορά και τους δανειστές. Πρέπει μέχρι τέλους να καταβληθούν όλες οι προσπάθειες για να αποφευθεί η ρήξη. Η ρήξη είναι ένα σενάριο εφιαλτικό. Και για εμάς και για την Ευρώπη. Αν θέλεις, επειδή ασχολείσαι ιδιαίτερα και σε αρέσουν αυτά τα θέματα, αν θέλεις είναι εφιαλτικό και γεωπολιτικά. Χρήστο, μπερδεύουμε να μην μπερδέψουμε. Μάκη, μην μπερδέψουμε δύο πράγματα. Το πιστωτικό γεγονός με τη χρεοκοπία. Το πιστωτικό γεγονός θα διαπιστώνεται κάθε φορά από τον ΙΣΔΑ, ο οποίος είναι αυτός ο οργανισμός και κυρίως αναφέρεται στους συμπιώτες. Δεν εννοούσα, εννοούσα σε τελική κατάληξη. Δεν εννοούσα μόνο μια πράξη. Για να πάμε για να μπουν και άλλοι στην κουβέντα λοιπόν, όμως, γιατί έχει ενδιαφέρον. Εδώ τώρα ενδέχεται και να μην πληρωθεί το Διεθνές Ευρωπαϊκό Ταμείο, να μην έχουμε πιστωτικό γεγονός. Η χώρα όμως μπορεί να πάει στη χρεοκοπία. Εκεί είναι λοιπόν το χειρότερο. Το ίδιο και με την. Αν δεν πληρωθούν που λένε οι Ιουλιανοί. Ευρώ αστάθεια. Σαφώς. Θα είναι τεράστιο καταρχήν για τη χώρα. Θα δεσμευτούν όλες οι καταθέσεις των Ελλήνων στο εξωτερικό παντού όπου υπάρχει ελληνική κατάθεση. Ορίστε. Δεσμεύονται και οι ελληνικές καταθέσεις. Βεβαίως, σε περίπτωση χρεοκοπίας. Θα αφορά τους πάντες. Ούτε αυτούς. Θα πρέπει. Δηλαδή και αυτούς οι οποίοι έχουν βγάλει τα χρήματά τους έξω. Βεβαίως. Αφορά αυτό. Όπου υπάρχει καταθέτης Έλλην στο εξωτερικό θα δεσμευτούν. Εκεί μόνο θα πρέπει να αποδείξει ο καταθέτης ότι αυτά είναι λεφτά τα οποία δούλεψε στο εξωτερικό. Θα πρέπει λοιπόν να το καταθέσουμε. Θα τα δεσμεύσουν, Μάκη. Με ποιον τρόπο. Στην Κύπρο δεν έγινε αυτό πράγμα. Δεν μα στην Κύπρο δεν έγινε. Δεν χρεοκόπησε. Η Κύπρο, παιδιά, μην κάνουμε ένα λάθο. Η Κύπρο δεν χρεοκόπησε. Να την πούμε λίγο. Μπήκε σε μια διαδικασία capital control. Επειδή μου λένε ότι τρομολαγνούμε. Όχι, όχι, όχι. Μακάρι να γινόταν και εδώ capital control. Να μην τρομολαγνούμε. Να μην πάμε σε χρεοκοπία. Λοιπόν, μισό, μισό. Καταρχήν, εγώ αυτό με το. Δεν το ξανακούσει για να μην κρίνει ότι δεσμεύει. Σε περίπτωση χρεοκοπία, λέω. Όχι, αυτό είναι γεγονό. Να μην τρομάξουμε τον κόσμο. Έτσι, μόνο ναι. Μα δεν είναι να τρομάξουμε τον κόσμο. Μια στιγμή λίγο τα βάζουμε μόνο με τη δική μας πλευρά. Ναι. Μα οι άλλοι είναι χειρότεροι. Οι χειρότεροι είναι. Του συμφέρει αυτή τη στιγμή. Οι χειρότεροι είναι. Και γιατί συνέχεια. Μα και τι να πούμε τώρα. Να διαπιστώσουμε εδώ ότι οι άλλοι είναι οι χειρότεροι. Είναι. Υπάρχει κανείς Έλληνας ο οποίος δεν λέει. Δεν μπορεί να μην λέμε ότι δεν έχουμε επιπτώσει για αυτούς τώρα. Μα θα έχει επιπτώσει και για αυτούς θα έχει. Ναι, ποιος το λέει δεν θα έχει. Όμως υπάρχει κάτι στην καρδιά του προβλήματος. Μισό. Θα είναι σε εμάς. Δεν θέλουν να πάμε σε χρεοκοπία. Για να μην επιλέξουν. Θέλουν να κατακλυνώσουν η κυβέρνηση. Για να μην μεταδοθεί πολιτικά ή όχι. Δεν ακουγόμαστε έτσι όμως. Δεν ακουγόμαστε έτσι παρακαλώ. Έχει όλη την εμπειρία όλη σας. Η ουσία. Είναι πολιτικό το θέμα. Σωστά, μόνο να μιλάμε ένα πολιτικό είναι π.χ. σε σχέση με τους Αμερικάνους. Ο στόχος είναι. Οι Αμερικάνοι. Με συγχωρείτε, αν βγει η Ελλάδα, ας πούμε, αν χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Αν χρεοκοπήσει η Ελλάδα, η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Θα πάει κάτω από το ένα τέτοιο. Αυτό ξέρεις τι τεράστια ζημιά έχει στις αμερικάνικες εξαγωγές. Τεράστια. Τελεία. Μα το ξέρω. Το λένε σωτηρικά. Παρακαλώ πάρα πολύ. Ή θα σε δικολογήσει η κυβέρνηση ή η κυβέρνηση Εθνική Ενότητα ή ταπεινωμένο ο Τσίπρας. Τι τρομολαγνία είναι αυτή. Λοιπόν, για να σε ακούσουμε και εσένα, Γιώργο, να μας πεις από αυτό που συζητάμε τώρα. Τα πράγματα στο μυαλό το δικό μου είναι κάπως πιο απλά. Δηλαδή λέω ότι στο μέτρο που κανέναν δεν συμφέρει ένα τέτοιο είδους πρόβλημα. Και όταν λέμε δεν συμφέρει εννοούμε ότι αν
Αν πλακωθούμε εμείς οι δύο, σε δύο μέτρα, εγώ είμαι σαν μια μύδια, θα κερδίσεις. Μπορεί να ξέρει καράτε. Μπορεί να ξέρω καράτε. Εγώ, ας πούμε, δεν ξέρω καράτε. Το ξέρω, ας πούμε. Ας πούμε ότι δεν ξέρω καράτε. Που δεν ξέρω, λοιπόν. Το γεγονός και μόνο το ότι κατά πρόβλεψη, αν πλακωθούμε εμείς οι δύο, εσύ θα με κερδίσει. Δεν υπάρχει λόγο να πλακωθούμε. Άρα να μην το βάζουμε σε αυτό. Γιατί όλο και θα γρατζουνιστώ και εγώ και θα χτυπήσω οποιοδήποτε. Άρα, αν μπορεί αυτό το πράγμα να αποφευχθεί, είναι λογικό θα αποφευχθεί. Ποια είναι η περίπτωση να μην αποφευχθεί? Η μόνη περίπτωση να μην αποφευχθεί ένα τέτοιο πράγμα είναι εάν υπάρχει ένα σχεδιασμό, τον οποίο εγώ δεν καταλαβαίνω να υπάρχει, από κάποιο κέντρο στην Ευρώπη, στο οποίο κέντρο εκ των πραγμάτων θα συμμετέχει η Γερμανία, αλλιώ δεν θα υπάρχει τέτοιο σχεδιασμό. Ο οποίος θα το επιδιώξει. Εάν όμως υπάρχει. Για οποίους οι Αμερικάνοι. Όποιος και να είναι. Εάν κάποιος τέτοιος μεγάλος παίκτης, Γερμανοί, Αμερικάνοι, έχουν στο σχεδιασμό τους να υπάρξει κόμπλα, θα υπάρξει. Ό,τι και να κάνουμε εμείς. Μπορεί να μην θέλουν να φτάσουν. Απλώς να γονατίσουν την κυβέρνηση. Να γονατίσουν την κυβέρνηση. Και το θέμα είναι, Γιώργη μου, μέχρι τώρα 5 μήνες έχει για την αγορά και για το κάθε σπίτι έχει χειροτερέψει η κατάσταση. Και έχει αυξηθεί η ανησυχία. Τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Σε σταματάει ναι. Όποιος νομίζει ότι ξέρει ότι ο Κουρίς ξέρει περισσότερα από μένα, σταματάει. Και τι θα γίνει. Θυμάμαι τη δημοσκόπηση που είχατε παίξει εδώ. Δεν θυμάμαι τι νοσή ήταν η δημοσκόπηση, αλλά θυμάμαι ότι ήταν σε ένα πάνελ. Πρέπει να ήταν στο Λιάτσο, δεν θυμάμαι αν ήταν σε εσάς. Που έλεγε το. Που έβαζε το συμφωνία βεβαίως, ευρώ βεβαίως, βεβαίως. Και μετά έβαζε ένα-ένα τα θέματα στα οποία πρέπει να υποχωρήσει για να πάση. Στη συμφωνία. Ο κόσμος δεν συμφωνούσε σε κανένα από όλα αυτά. Δηλαδή, ο κόσμος θέλει μεν μία συμφωνία, όταν αυτό εξειδικεύεται στο ότι θα του κόψουν τη σύνταξη, θα του αυξηθεί ο έμφυα και τα ρέστα, λέει: Ωπ, τότε τι πάμε, ρε παιδιά. Τότε τι κάνουμε. Γιατί έφτασε η κατάσταση εδώ που. Όχι, δεν θέλω να πάρω το λόγο. Μήπως πρέπει να το συζητήσουμε. Ναι, μετά από 5 χρόνια καταστροφή, μείον 25% στο ΑΕΠ, 30% στην ανεργία, πώς έφτασε, έτσι έφτασε. Δηλαδή, κάθε τι που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι κομμάτι σε μια δικογραφία των πολλών εισαγωγικών για την προηγούμενη κυβέρνηση. Εγώ έχω και μια ερμηνεία. Θα μου επιτρέψετε στο τέλος, θα μου μιλήσουν οι άλλοι να την προσθέσουν. Ευχαριστώ. Όλοι θα σου επιτρέψουν να μιλήσει και ο Μάκης να μιλήσει και οι υπόλοιποι. Αλλά να τοποθετηθούν όλοι. Για πες μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή είμαστε όλοι χρόνια σε ίδιο κουμπέτι, ξέρουμε δημοσιογραφικά ότι όταν βάζουμε στο γραπτό μας ή στη σκέψη μας τη λέξη αν. Εκεί ξεφεύγουμε όλοι με τα μεγίστης ευκολίας και καταλήγουμε και κινδυνεύουμε πάρα πολύ εύκολα αναγνώστες τηλεθεατές ακροατές να μας βρίζουν ως τρομολάγνους και πάρα πολύ καλά κάνουν. Σε δημοσιογραφική κουβέντα να βασίζεται στο αν και εφόσον είναι απαράδεκτη. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό πρέπει να το περιορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο ή τη λέξη αυτή να την αποφεύγουμε όπως ο διάβολος στο λιβάνι. Εγώ θέλω να πω σε ένα άλλο πραγματάκι. Είχαμε ένα email χαρδούβελη, κατάπτυστο. Συναισθηματικά και πολιτικά απερίφθηκε ολόκληρο. Ποια ήταν όμως η ουσία του email χαρδούβελη? Ότι για πρώτη φορά με την πίεση των δανειστών και με την αποδοχή της προηγούμενης κυβέρνησης άρχισε να ξύνεται με νυχάκια το ασφαλιστικό. Ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, εφαρμογή, μειώσεις κτλ. Η κυβέρνηση η παρούσα, πολύ σωστά το απέρριψε, διότι ήταν ανακόλουθο με τις προεκλογικές δεσμεύσεις και τα σχέδιά της, συγγνώμη, αλλά φαίνεται ότι δεν είχε την ψυχραιμία να καταλάβει ότι από εδώ και πέρα όταν θα έρχεται σε συνομιλίες ή σε συγκρούσεις με τους δανειστές, οι δανειστές αυτή την καραμέλα που είχαν από το 2010 μέχρι τώρα, τελειώστε τις μεταρρυθμίσεις που δεν έχετε κάνει τις μεταρρυθμίσεις και μπορού μπορού, είχε έρθει η ώρα λοιπόν να κολλήσουμε σε δύο θέματα. Το ένα είναι η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού και το άλλο ήταν η μεταρρύθμιση στον εργασιακό τομέα και στις εργασιακές σχέσεις. Με τη φόρα λοιπόν ότι σαρώνουμε δεξιά και αριστερά, η κυβέρνηση και εκεί κατά την άποψή μου είναι ένα στοιχείο ουσιαστικής κριτικής, είχε 6 μήνες μπροστά της, τα καμπανάκια τα είχαν χτυπήσει και άσχημα καμπανάκια, είχε 6 μήνες μπροστά της να βάλει τα στελέχη της
και έχει μέσα στο χώρο αυτό, ή αν δεν είχε μπορούσε να πάρει από άλλους, να κάτσουν να φτιάξουν ένα ασφαλιστικό, ένα πρόπλασμα ασφαλιστικού, δίκαιου και βιώσιμου για τη χώρα. Αυτό δεν έγινε. Όπως δεν έχει γίνει και για το, και για το εργασιακό. Και μην που μπει κανείς ότι τους εμπόδισαν οι δανειστές, ο πήξε, ο δείξε. Όχι, γιατί κανένας πολιτικός σε αυτή τη χώρα δεν θέλει να αγγίξει σε βάθος και να καεί στα δύο αυτά θέματα, τα οποία είναι ολέθρια για τη χώρα. Όλοι ξέρουμε ότι το ασφαλιστικό δεν πάει μακριά. Όλοι μας ξέρουμε ότι δεν μπορούν να υποστηριχτούν σε βάθος χρόνου ούτε αυτοί οι συντάξεις, ούτε κύριες, ούτε επικουρικές, με συγχωρείς, ούτε τίποτα. Ένα πρόγραμμα το οποίο το ασφαλιστικό, για το ασφαλιστικό, είχε πολύ συγκεκριμένες θέσεις και για τα εργασιακά. Οι οποίες θέσεις τώρα έχουν προφανέστατα, λοιπόν, έχουν γυρίσει αρκετά πιο πίσω από εκεί που ήταν πριν τις εκλογές και πάλι δεν τους φτάνουν. Δεν καταλάβεις το εργασιακό ποιο είναι ακριβώς το θέμα. Εργασιακό δεν υπάρχει, υπάρχει πλήρης διέλυση των εργασιακών. Θα σου πω μετά. Τίποτα δεν υπάρχει. Θα σου εξηγήσω μετά. Και γι' αυτό και ο κόσμος παίρνει 300 ευρώ. Όφιλε λοιπόν η κυβέρνηση, επειδή ήξερε, αν δεν το κατάλαβε, είναι μέγα λάθος, ότι οι δανειστές όταν μιλάνε για μεταρρυθμίσεις και αυτή τη στιγμή απορρίπτουν τα πάντα από την ελληνική πλευρά, γιατί λέει δεν καλύπτονται οι μεταρρυθμίσεις. Πίσω από αυτή τη φρασούλα, την οποία την έχουν κάνει καραμέλα και με βάση την οποία, επειδή από εδώ δεν παρουσιάζεται οργανωμένο και στέρεο πλαίσιο για την αντιμετώπιση αυτού του θηριωδέστατου προβλήματος του ελληνικού κράτους, που δεν ξεκίνησε από το μνημόνιο, εντάξει. Ανέκαθεν υπήρχε. Μία φορά έκανε ο Σιμίτης μια απόπειρα και τους φάξαμε ολόκληρους. Έκανε την απόπειρα να πάει τις συντάξεις 300 ευρώ εδώ και 15 χρόνια. Τους φάξαμε ολόκληρους. Δεν φταίει το ΠΙΣΑΙ, δεν φταίει η μείωση των εργοδοτικών εισφορών. Η κυβέρνηση αυτή λοιπόν, επειδή... Για ανεργία, για το ασφαλιστικό. Δεν κάνω καθόλου πλάκα, άλλο μου κάνουν πλάκα προφανώς. Διότι ακριβώς επειδή έχει επιδεινωθεί έτσι ολόκληρη κατάσταση. Ξέρουμε ότι το ασφαλιστικό σύστημα στη χώρα είναι απολύτως επισφαλές, δεν μπορεί να υποστηριχτεί, κάποια στιγμή θα σκάσει και εγώ θα ήθελα, θα απαιτούσα και το έχω ερώτημα προς αυτή την κυβέρνηση, τι στο διάλογο επί 6 μήνες την εμπόδισε να παρουσιάσει στους δανειστές, αποδεχόμενο ότι το πρόβλημα του ασφαλιστικού είναι τεράστιο, παραδεχόμενοι ότι μια κυβέρνηση της αριστεράς μπορεί να κάνει ναι τη μεταρρύθμιση σε ένα ασφαλιστικό σύστημα βιώσιμο και δίκαιο, να έχει ήδη παρουσιάσει ένα πλαίσιο και όχι να άγεται και να φέρεται από τον εκάστοτε δανειστή ο οποίος πιπηλάει τη λέξη μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό που είναι το 10% λοιπόν, του ΑΕΠ. Θέλει δεν θέλει μεταρρύθμιση. Λες και τα δύο τώρα, συγγνώμη. Θέλει δεν θέλει. Και προς ποια κατεύθυνση. Μεγαλύτερες συντάξεις, μικρότερες. Το φέρνεις γύρω-γύρω σε μικρότερες. Μικραίνουν συνέχεια οι συντάξεις. Πες το καθαρά, ρε κύριε. Εγώ το θέμα μου δεν είναι αν θα μικρύνουν ή θα αυξηθούν. Το θέμα είναι ότι εγώ δεν έχω μπροστά μου ένα κείμενο κυβερνητικό που θα μου λύνει ή θα μου δίνει το πρόπλασμα μέσα σε αυτές τις άθλιες συνθήκες που είμαι, έτσι. Μέσα σε αυτές τις άθλιες συνθήκες. Πώς θα αντιμετωπίσω αυτό το πράγμα που λέγεται ασφαλιστικό. Και επειδή η κυβέρνηση δεν μπορεί να το κάνει, γιατί τώρα έχει παρέλθει. Έχει δεσμευτεί πάντως ότι θα το κάνει από το Σεπτέμβριο. Με καινούργιες αναλογίες εκεί. Πάντως αυτό που ζητάς δεν γίνεται όμως. Καταφεύγει σε φορολογικά μέτρα. Καταφεύγει σε φορολογικά μέτρα τα οποία είναι ούλτρα μνημονιακά. Λοιπόν, τελεία. Απολύτως μνημονιακά. Και δεν έχει τον κόσμο να βασιστεί στην πλάτη του σε ένα ασφαλιστικό σύστημα που βεβαίως θα έχει επώδυνες αλλαγές. Πλάκα κάνουμε, δεν το βλέπουμε όλοι. Λοιπόν, δεν τις θέλουμε. Παρακαλώ. Αλλά είναι προτιμότερο να το κάνει μια αριστερή κυβέρνηση από κάποιον άλλον. Λοιπόν, Σωτήρη, μια κουβέντα εδώ μπορώ για να μην επανέλθουμε. Μια κουβέντα. Θα επανέλθουμε, εσύ, δε, όχι, επανέλθουμε. Για να μην γυρίζουμε. Και θα είμαι όσο πιο σύντομος μπορώ. Καλά κάνουμε και αναζητούμε τι έχει φταίξει αυτό το τετράμινο. Διότι τα πράγματα είναι όντως δραματικά. Ναι. Και εγώ είμαι ο τελευταίος που θα διστάσω να πω ότι έχει κάνει πολλά λάθη αυτή η κυβέρνηση. Με κορυφαίο το ότι υπέγραψε τη συμφωνία
της 23 Φεβρουαρίου και δεν φαίνονται σε αυτή η συμφωνία, να έχει καμιά χρηματοδοτική πρόνοια. Και άλλα λάθη έκανε. Αφήστε με να τελειώσω. Και άλλα λάθη έκανε. Έκανε και άλλα λάθη. Έκανε υπερκατανάλωση επικοινωνίας. Δεν ήταν έτοιμη σε διάφορα ζητήματα. Πειραματίστηκε. Υπάρχουν ανώτερα κυβερνητικά στελέχη που παραδέχτηκε ότι ήταν προετοίμαστο, όπως ο κ. Τσακαλώτος. Υπάρχει όμως μια πλευρά που θα είναι λάθος. Όποια πολιτική ταυτότητα και αν έχει ο καθένας, όπως και αν κοιτάει τα πράγματα, από όποια οπτική γωνία, να την παραγνωρίσουμε. Διότι αυτό το τετράμινο συντρέχει μια προϋπόθεση που δεν συνέτρεχε πριν. Έχουμε δύο στοιχεία. Έχουμε μια πρωτοφανή επιχείρηση πνιγμού της ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σας θυμίζω ότι σε κόντρα με τους δανειστές ήταν και το 12. Δεν κόψανε τα ομόλογα, ούτε τα κατεβάσανε κάτω. Και έχουμε και συνεχείς δηλώσεις από την πλευρά του Σόιμπλε, οι οποίες έφτιαξαν κλίμα βεβαιότητας. Όλο αυτό δημιούργησε, ενθάρρυνε τον background, πάγωσε την αγορά και έβαλε στην ημερήσια συζήτηση τον Brexit. Όταν αναρωτιόμαστε λοιπόν τι έχει φταίξει και είμαστε στην κατάσταση που είμαστε σήμερα, ας δούμε τη μεγάλη εικόνα. Λοιπόν. Και στη μεγάλη εικόνα είναι πολλοί παίχτες. Δεν είναι μόνο η κυβέρνηση. Καλά και είναι και αστείο τώρα να πιστεύουμε ότι μια κυβέρνηση 4 μηνών έκανε ό,τι δεν μπόρεσε να κάνει επί το αρνητικό μια κυβέρνηση. Γυρίζουμε με τον Μάκη τον Πολάδο και τον καθηγητή και με τους δυο τους. Θα ξεκινήσω την κουβέντα σε 2 λεπτά και με τα δικά σας μηνύματα. Αρκετά βλέπω εδώ πέρα. Σε 2 λεπτά, 3 από τώρα.